Τη δουλειά που έγινε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, για πρώτη φορά συζητούν τα μέτρα της πανδημίας. Η Βουλή για όλα αυτά τη δύσκολη περίοδο σχεδόν των 2 χρόνων ήταν απούσα από αυτήν τη διαδικασία. Είναι καιρός η Βουλή να συζητά τα προβλήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα που δημιουργούνται και να δίνει απαντήσεις στους πολίτες. Θέλω να εκφράσω την λύπη μου που σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά στην ιστορία, για όσα χρόνια είμαι στη Βουλή, η πρόεδρος της Βουλής απαγόρευσε να μπει μια μικρή αντιπροσωπεία μέσα να ακουστεί η θέση ή να πει την άποψή της ή να ακούσει τι θα συζητηθόταν. Τελικά ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Παύλος Ομιλουνάς, είπε μια λύση και είδε την αντιπροσωπεία στο τέλος. Όμως αυτόν το θεωρώ μεγάλο ατόπιμα και η Βουλή και το κράτος δεν πρέπει να φοβάται να δίνει απαντήσεις και να ακούει τους πολίτες, έστω να συμφωνεί, έστω να διαφωνεί μαζί τους. Και όταν υπάρχουν τραγικά ερωτήματα και τραγικά διλήμματα, πρέπει να ακούει και τα ερωτήματα που θέτουν η άλλη πλευρά. Και όταν τους ακούσαμε, έχουν λογικά ερωτήματα και το κράτος να λάβει την ευθύνη του και να δώσει τις αναλόγες απαντήσεις.